Εντάξει, εν πάση περιπτώσει τώρα. Δεν ισχύουν αυτά, τα διαψεύδετε. Το θέμα δεν είναι να τα διαψεύσουμε. Το θέμα είναι αν ορισμένοι θα αντιληφθούν το πώς πρέπει να πολιτεύονται και ως μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Το βίντεο με τον κύριο Βενιζέλο. Εντάξει, είναι λίγο unfair αυτό που θα πω. Μόνο ο δικός σας σταθμός το έπαιξε. Τα άλλα δελτία το θάψανε. Νομίζω ότι ήταν έτσι, μια αλληλουχία αρνητικών εκπλήξεων. Κυρία Κατσέλη, θα ήταν καλή για την Τράπεζα Ελλάδος. Γνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι. Ρωτάω γιατί κυκλοφορούσε με αγγλικά. Γνωρίζετε. Κτίζεται συνέντευξη. Γιατί ρωτάει. Γιατί πλατιάζουν γιατί σήμερα αν δείτε τα νέα σα πω γιατί ρωτάει. Όχι να με ενημερώσετε και εμένα να ξέρω τι γίνεται. Το Βαρουφάκι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ποιον? Τον Καραμούζη, την Κατσέλη, το Βαρουφάκι και τον Πανταλάκη. Για υποψήφιους αποδεκτούς, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες κυβερνάει η κυβέρνηση, παίρνει υπόψη της, τη λέει η αντιπολίτευση. Βεβαίως. Σωστό είναι αυτό. Εδώ δεν συμβαίνει. Έχουμε δρόμο για τον εξυγχρονισμό ακόμα. Ναι, είμαστε μάλλον μακριά. Επομένως, λέτε δεν ισχύουν τα πρόσωπα αυτά, κύριε Παπαδάκη. Ακούμε με πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, σύμφωνοι. Λέτε δεν ισχύουν αυτά τα πρόσωπα. Τη μία μας λέτε φιλοναζί και την άλλη τρομοκράτες. Μας ακούτε, τι μας ακούτε. Θα σας ακούσω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι απολύτως λογικό το κόμμα το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε δύναμη στην Ελλάδα να έχει μία βαρύνουσα γνώμη για το ποιο πάει πού και κυρίως για θέσεις οι οποίες αφορούν. Μια έτσι μια υπέρβαση κιόλας του εκλογικού κύκλου, ξέρετε. Έτσι δεν είναι. Προβλέπετε. Αυτό όμως είναι δεδομένο, το γνωρίζουμε. Για να υπάρχουν προβλέπετε, προβλέπετε αλλά τα πάντα είναι και πολιτική, ξέρετε. Έτσι, διότι ουδείς κεντρικός τραπεζίτης μπορεί να φιλοδοξεί να ευημερήσει και να μακροημερεύσει σε αυτή τη θέση σε σύγκρουση με μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Έτσι, νομίζω αυτή την πολιτική εκτίμηση θα μπορούσαμε όλοι να συγκλίνουμε. Άρα λοιπόν, εγώ το θεωρώ απολύτως λογικό το να πυροδοτείτε αυτή τη συζήτηση, όχι από τη δική μας παρουσία, αλλά γιατί έχει διαμορφωθεί μια νέα ιστορικών διαστάσεων πολιτική πραγματικότητα. Και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι το ριζικό λάθος το οποίο κάνει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, όχι στη βάση κοινωνικών διεργασιών, οι οποίες είναι πανίσχυρες και συνεχής αυτή τη στιγμή, αλλά στη βάση κάποιων έτσι, επικοινωνιακών επεξηγήσεων, οι οποίες ήταν συνηθισμένες σε προηγούμενες καταστάσεις. Η χώρα μας ζει μια ιστορική αλλαγή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η αλλαγή του 2009 που πήρε 36 το ΠΑΣΟΚ, 32 η Νέα Δημοκρατία και βγήκε ο κύριος Βενιζέλος από τα exit poll να πει εκλογές. Δεν πρόκειται περί αυτού. Και γι' αυτό ισχυρίστηκα πριν ότι αν αυτές οι εκλογές γίνονταν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αν δεν είχαμε κάλπη τώρα και είχαμε ζέτη, θα ήταν ακόμα πιο δυνηρό το αποτέλεσμα. Εγώ ο ίδιος έζησα μετακίνηση. Θα το μάθουμε γιατί θα έχουμε και άλλες κάλπες, κύριε Βορύδη. Θα το δείτε. Αυτή είναι η πολιτική μας εκτίμηση, λοιπόν. Είπατε πριν ότι δεν είναι πρόεδρος από αυτή τη Βουλή, ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται το αντίθετο. Πείτε μου εσείς ποιος πρόεδρος θα δεχτεί, δηλαδή αυτή η Βουλή έχει την Δημοκρατική Αριστερά με 14 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Τη Νέα Δημοκρατία με 129. Η κυβέρνηση 155 έχω τελικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι ο αριθμός 180 αυτή τη στιγμή από αυτή τη Βουλή κάθε άλλο είναι, παραδιαμορφώνει. Το ερώτημα είναι αν συνδέεται την ιστορία της εκλογής του Προέδρου. Είναι κρίσιμο. Το θέμα είναι αν συνδέεται την ιστορία του Προέδρου της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με το πολιτικό περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό ή είναι μια αυτόνομη διαδικασία που λέει προτείνεται ένα πρόσωπο πολύ αξιόλογο, μπορεί να είναι και από το χώρο σας, μπορώ να σας πω και ονόματα και να... Και εσείς βεβαίως θα πείτε ότι αυτός είναι ένας καλός πρόεδρος, γιατί να μην τον ψηφίσουμε κι εμείς. Θα σας πω. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω. Εμείς λέμε, πριν φτάσουμε εκεί, ότι αυτή η Βουλή δεν έχει, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με τη Λαϊκή Βούληση. Πόσο μάλλον, επιτρέψτε μου, όχι για το επίπεδο άσκησης πολιτικής, πόσο μάλλον να εκλέξει τον άνθρωπο ο οποίος θα εγγυάται τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αν αποδεκτός από την πλειοψηφία της Βουλής, αυτό πρέπει να το κάνει μια νέα Βουλή. Και εν πάση περιπτώσει, σας λέω. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσείς δηλαδή, άμα σας λέω ότι η εκλογή Προέδρου είναι πάρα πολύ μακριά, δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εσείς αν πάμε στην διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα βάλει τίποτα. Σας εξηγώ ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εξελίξει νωρίτερα. Είναι σαφές.
Νομίζω, μα οι δυναμικές είναι αυτές. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το κυβερνητικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή και τις επόμενες μέρες μπαίνει στον αστερισμό της απόδοσης ευθυνών. Διότι εντάξει, μπορεί ο κύριος Βορύδης χάρη της συζήτησης να υποστηρίζει ότι δεν έγινε και κάτι πολύ σημαντικό, αλλά όταν ένα κόμμα έχει χάσει 7 από τις 29 μονάδες της εκλογικής του επιρροής, κάπως αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Δεν μπορεί να συνέβει διότι ξύπνησαν ξαφνικά στραβά οι ψηφοφόροι την Κυριακή το πρωί. Καλά, δεν ζούμε και ευτυχισμένες μέρες, κύριε Παπά. Πώς θα εξηγηθεί. Αυτό σας λέω. Ότι οι δυναμικές σήμερα έχουμε τρελαθεί. Εμείς έχουμε μια ερμηνεία λοιπόν για, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά και οι δυναμικές της συζήτησης και της απόδοσης ευθυνών μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα θα επιφέρουν κέρια πλέγματα στην κυβέρνηση. Είτε για την Προεδρία, είτε κάτι θέλετε να πει για την Προεδρία και θέλω και ερώτηση για τον ανασχηματισμό.